Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά, περνάτε όμορφα, πώς τα περνάτε, πείτε μου. Λοιπόν, σήμερα σας έχω κάτι που μάλλον καταλαβαίνετε από την εμφάνισή μου ότι είναι κάτι πολύ non-natural. Τέλος πάντων, είναι ένα all day makeup, το οποίο είναι έτσι λίγο glam. Να το πω, θα το πω, γιατί όχι. Αλλά μπορείτε να το φοράτε όλο το πρωί, όλο το βράδυ, όλο το απόγευμα. Δεν έχει ώρα αυτό το make-up. Πραγματικά μπορείτε να το φοράτε όλη μέρα. Όλη μέρα. Αυτό δεν έχει σημασία. Να μπορούμε να είμαστε έξω από το πρωί ως το βράδυ και να μην χρειάζεται να αλλάξουμε make-up. Ναι, αυτό έχει σημασία. Μάντεψε με τι το έχω κάνει. Με την Mercury Retrograde Palette της Huda Beauty. Αυτή η παλέτα πραγματικά δεν μπορώ να αντισταθώ. Και είναι και δώρο από τις φίλες μου και είμαι ακόμα πιο ενθουσιασμένη γιατί την ήθελα πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αν θες να δεις αυτό το μακιγιάζ, συνέχισε μαζί μου. Αν σου αρέσει να με παρακολουθείς, κάνε και εγγραφή στο κανάλι μου και άφησε μου και ένα like από κάτω και ένα σχόλιο, και ένα σχόλιο θέλω. Και να μου πείτε τις αγορές σας κι εσείς, γιατί εγώ το έχω κάνει. Πάει, όλες τις παλέτες έχω πάρει. Πάμε να δούμε πώς έκανε αυτό το make-up. Έχω ενυδατώσει το πρόσωπό μου με το Kaolin, την Peace Water, την κρέμα. Λοιπόν, αυτή η κρέμα, όπως σας έχω πει, μπορείτε να την βρείτε στη Sephora, είναι από τις αγαπημένες μου κρέμες, γιατί δεν έχουν καθόλου λιπαρή ουσία, είναι σαν νερό, σαν να... μόνο ενυδάτωση πραγματικά. Είναι για μένα top. Και είναι και πάρα πολύ φθηνή. Θα συνεχίσω με το πιο ωραίο primer που έχω δοκιμάσει ποτέ για τα μάτια, θα έλεγα, και δεν είναι άδικες οι φήμες και όλα αυτά που του έχουν δώσει, και ναι, είναι το P. Louise Primer. Λοιπόν, αυτή η συγκεκριμένη απόχρωση είναι η 2, η οποία πραγματικά είναι ακριβώς το χρώμα μου, δεν ξέρω πώς το διάλεξα τόσο τέλειο. Πήρα αυτήνα και την άσπρη απόχρωση εγώ, την άσπρη την πήρα για να κάνω τα cut crease. Και σύνολό μου βγήκε στην ουσία 37 λίρες μαζί με τα μεταφορικά, τα οποία ήταν 9,99 για Ελλάδα. Και έκαναν περίπου 10 μέρες να μου έρθουνε. Πολύ καλά όλα, θεωρώ. Γιατί αυτή είναι η μεγάλη συσκευασία, η άσπρη είναι μικρή. Γι' αυτό. Αν δεν είχα και τα μεταφορικά, που τα βάλα σε 7 με 9, με 11 εργάσιμες νομίζω εγώ. Λοιπόν, και βάζω μέχρι πίσω εδώ στο μάτι, μήπως και θέλω να βγάλω τη σκιά μου προς τα έξω για να γίνει ομοιόμορφα, να μην μου κάνει δυσχρωμίες ή να μην μπλεντάρει σωστά και τέτοια. Με ένα πινελάκι έτσι flat θέλει να το βάλουμε για να κάτσει καλύτερα. Τέλεια. Και μαντέψτε με τι θα συνεχίσω. Με την Mercury Retrograde Palette. Λοιπόν, παιδιά, δηλώνω Huda Beauty Collector. Έχω σχεδόν όλες τις παλέτες, εκτός από μία από τις μεγάλες. Εντάξει, τις μικρές δεν τις έχω όλες, αλλά έχω πολλές. Και δηλώνω πως, παιδιά, ό,τι έχω πάρει από τη Huda Beauty πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ και το έχω ξαναπεί σε βίντεο μου. Την αγαπώ τη Huda Beauty. Και αυτή η παλέτα, εντάξει, δεν μπορώ να περιγράψω. Όλα τα λέει μόνη της. Η παλετάρα αυτή. Την έχω χρησιμοποιήσει, είμαι πάρα μα πάρα πολύ ευχαριστημένη και πάμε να δούμε το αποτέλεσμά της. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα blending brush, θα βάλω την απόχρωση Momentus που είναι αυτή εδώ για να σετάρω στην ουσία το primer. Είναι ένα λιπαρό primer, το οποίο στην ουσία μόλις βάζεις τη σκιά πάνω κλειδώνει. Δεν είναι όμως σαν concealer τόσο λιπαρό, οπότε κρατάει τέλεια τη σκιά. Είμαι πάρα μα πάρα πολύ ευχαριστημένη, πραγματικά. Και τα δύο μαζί ματσάρουν τέλεια. Θα συνεχίσω με αυτό εδώ το blending brush και την απόχρωση Karma. Και θα σχηματίσω εδώ μια γωνία
η οποία θα πάει μέχρι μέσα εδώ. Θα πάρω ένα πινελάκι έτσι να έχει κλείσει και θα ξεκινήσω με την hot mess που είναι αυτή εδώ η απόχρωση και θα σχηματίσω μια γωνία στο μάτι. Στα έξω. Και θα την ανεβάσω προς τα πάνω. Σχηματίζω ένα τρίγωνο στην ουσία εδώ. Σήμερα θα κάνουμε κάτι γκλαμ, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούμε να του βάλουμε και ένα πρωινό. Εγώ θα το έβαζα δηλαδή. Είναι ένα χειμερινό make-up που μπορείς να το φοράς, πιστεύω, all day. Είναι all day make-up. Τέλεια. Αφού φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο, θα συνεχίσω. Θα πάρω αυτό το πινέλο από Tommy G, εδώ, το οποίο είναι έτσι flat και θα με βοηθήσει να δημιουργήσω αυτό που θέλω αυτή τη στιγμή. Θέλω από εδώ μια γραμμή σαν eyeliner, η γραμμή θέλω να γίνει και να την ανεβάσω προς τα πάνω και προς τα μέσα εδώ. Και τώρα θέλω έτσι όπως είναι το μάτι να σχηματίσω αυτή την ίδια γραμμή εδώ μέσα. Ακριβώς όπως είναι το μάτι μου, παίρνω τις ευθείες του ματιού. Και δίνω βάθος. Τέλειο! Άντε, γεια! Πάμε και από την άλλη να κάνουμε το ίδιο. Αμέσως μετά θα συνεχίσω με τη Zoeva, το Blending Brush που είναι το 228. Το 228 και θα πάρω το Utopia που είναι αυτό εδώ το χρώμα, το πορτοκαλό τέτοιο. Το πορτοκαλό τέτοιο, ωραία μιλάω γενικά. Και θα βάλω μέχρι μπροστά εδώ. Θα μπλεντάρω όλα μου τα χρώματα με αυτό. Θα συνεχίσουμε με το cut crease που θα κάνω με το άσπρο πλέον που είναι το 0 της P. Louise. Πολύ ελάχιστη ποσότητα είναι αυτό εδώ. Και θα προσθέσω ελάχιστο. Δεν ξέρω ποιο μάτι να πρώτο ξεκινήσω. Έχω και αυτά τα προβλήματα. Και θα σβήσω λίγο προς τα έξω. Τώρα εσύ φαντάζεσαι ότι εγώ θα βάλω εδώ πέρα ένα ωραίο ροζάκι. Θα κλείσουμε αυτό εδώ πέρα το μακιγιάζ έτσι απλά και λιτά. Όχι. Έλα μου που δεν θα σου κάνω τη χάρη. Ροζάκι εγώ δεν θα βάλω σήμερα. Το κάνω, είπαμε extreme. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Θα πάρω αυτό εδώ της Morphe το πινελάκι και θα χρησιμοποιήσω το Haze που είναι αυτό εδώ. Ναι, καλά βλέπεις. Το γαλάζιο έβαλα. Όχι όποιο και όποιο, το Haze.
ένα φωσφοριζό γαλάζιο νομίζω, έτσι λίγο έχει ένα νίον μέσα. Μέσα στη ζωή του. Το ίδιο νίτι θα κάνω και από την άλλη. Τι απόδοση είναι αυτή ρε Χούντα, τι απόδοση είναι αυτή. Και καθόλου fallout όμως. Τέλει. Και με το ίδιο πινέλο θα πάρω την απόχρωση Mercury που είναι ακριβώς δίπλα, που έχει το γκλιτεράκι της, και θα προσθέσω εδώ είσαι. Ωχ Θεέ μου, τι ζω, τι ζω, πες μου τι ζω, πες μου. Είχε ανεβάσει και ένα giveaway και καλά η Χούντα όταν είχε βγάλει την παλέτα, ότι όποιος βρει το όνομα της παλέτας πριν το ανεβάσει θα κερδίσει παλέτα. Την παλέτα πριν την πάρει οποιοσδήποτε. Πού να βρεις ότι λένε Mercury Retroglade, ας πούμε αυτή την παλέτα, πες μου εσύ. Με ποια λογική, μάλλον γι' αυτό το έβαλε, γιατί κανένας δεν θα τη βρει. Προφανώς. Όχι σε την άλλη μην έβγαλες nude. Την ούτ προφανώς θα το καταλάβω. Και τώρα επειδή εγώ αυτά πρέπει να τα ισορροπήσω, θα πάρω λίγο από την απόχρωση Hot Mess εδώ και θα προσθέσω για να σχηματίσω το τριγωνάκι που είχα και πριν. Χωρίς να αλλάξω το τελικό μου σχήμα στην άκρη, έτσι. Τέλεια. Θα πάρω από το άσπρο που είχα πάρει και πριν και δες τώρα τι θα γίνει. Το μάθατε ότι βγαίνει Frozen 2. Εγώ έχω τρελαθεί. Do you wanna be a snowman? Τέλεια. Και αφού βάλαμε το άσπρο μας, έτσι εδώ ωραία και καλά, θα πάρουμε αυτό εδώ τη Μόρφη, το πολύ λεπτό πινελάκι, το βλέπεις πόσο ωραίο είναι. Και εννοείται θα πάρω το Super Moon που είναι αυτό εδώ το άσπρο. Το έχω υπερλατρέψει μπορώ να πω αυτό το άσπρο. Δες εδώ τώρα συνδυασμός. Αυτό το μπλε με αυτό το άσπρο. Σοκ. Παιδί μου, είμαι λες και βγήκα από το Frozen τώρα, το παιδικό, τελείωσε. Θα μπορούσα να πρωταγωνιστώ άνετα. Λοιπόν, θα συνεχίσω με την Hot Mess απόχρωση και θα βάλω στο κάτω μέρος του βλεφάρου. Ναι, εδώ. Καλά το βλέπεις. No. Έβαψα μόλις το πινέλο μου στην πίσω πλευρά του με το Voltrex. Αυτό το Voltrex, το χρώμα εδώ, τι είναι, πάροχος ενέργειας, τέτοιο για ψήξη, δεν έχω καταλάβει με ποια λογική το έχει βγάλει τέτοιο όνομα το καημένο. Αν σημαίνει κάτι και δεν το ξέρω, έχω γίνει μόλις ρεζίλη, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, θα το δούμε. Πάρω και αυτό εδώ το πινελάκι και θα πάρω λίγο από το Voltrex, όπως το λέει η Χούντα. Θα βάλω λίγο στις κάτω γλυφαρίδες να ενώσω στην ουσία το πάνω που έχουμε ζωγραφίσει εκεί πέρα με το κάτω. Ναι. Yeah baby. Λοιπόν, και συνεχίζω με το τελευταίο βήμα για τα μάτια, το οποίο είναι να πάρω λίγο από το Karma εδώ και να μπλεντάρω λίγο εδώ πάνω
Είναι γλυκάνι αυτό. Πολύ καλύτερα. Και από την άλλη. Και έχουμε φτιάξει αυτό εδώ το αριστούργημα. Δεν είσαι εκθαμβωμένη? Εκθαμβωμένη. Πάμε να συνεχίσουμε όμως, έτσι, μην το αφήνουμε. Λοιπόν, γιατί θα πάρει 8 ώρες αυτό το βίντεο, το βλέπω. Συνεχίζω με το make-up μου, το οποίο είναι το Skin Love από Becca και το δικό μου είναι το Driftwood, η απόχρωση. Θα την προσθέσω στην παλετίτσα μου. Είναι ένα make-up το οποίο είναι υπερβολικά φυσικό σαν αποτέλεσμα, το λάτρεψα. Το πήρα από την Αμερική, αν και τώρα νομίζω ότι η Μπέκα έχει βγάλει έκπτωση, οπότε τρέξε να προλάβεις γιατί αξίζει απίστευτα. Μου είναι λίγο σκούρο στην επιδερμίδα, θα το καταλάβεις αμέσως. Μου παρά είναι μάλλον σκούρο, όχι απλά μου είναι λίγο. Αλλά δεν πειράζει, δεν πτωούμαι εγώ, ξέρεις. Παριθμίζω εγώ τα πράγματα όλα. Ωραία, αφού βάλαμε και το υπέροχο αυτό make-up, θα συνεχίσω. Τα κούνησα όλα, τα έκανα. Να μην πω τι τα έκανα. Λοιπόν, με το Tarte, το Shape Tape εννοείται. Αυτή η συγκεκριμένη απόχρωση είναι η 2-2-β και θα το αναμίξω με την 35H, Medium Honey. Το δεύτερο το πήρα τώρα από τη Νέα Υόρκη, γιατί αυτό που είχα το πρώτο μου ήταν πάρα πολύ σκούρο. Δυστυχώς ακόμα δεν έχει έρθει στην Ελλάδα, αλλά κάτι ακούγεται, όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο. Κάτι ακούγεται ότι πλησιάζει η Tarte προς την Ελλάδα. Σιγά σιγά τη φέρνουνε, βλέπουμε κιόλας έχουν ήδη φέρει κάποια, οπότε νομίζω πως πλησιάζει. Θα είναι τέλεια εμπειρία να έρθει πραγματικά. Θα μπλεντάρω με τις Real Technique το Blending Beauty Blender που μου έχει αρέσει πάρα πολύ επίσης. Γενικά από τη Real Technique και το προηγούμενο Beauty Blender που είχα είναι τέλειο και είναι πολύ πιο οικονομικά από τα Beauty Blender τα κανονικά. Οπότε μου αρέσουν. Άλλο να δίνεις 20 ευρώ και άλλο να δίνεις 9,99 ας πούμε για τα δύο. Και να έχουν ίδια ποιότητα. Είναι πάρα πολύ μαλακά, έχουν τέλειο μπλεντάρισμα. Για μένα είναι wow. Αν και το προηγούμενο που είχα, επειδή ήταν διαμάντι, σχήμα διαμάντι, βόλευε πιο πολύ για τις γονίτσες. Τώρα αυτό είναι λίγο μεγάλο. Για μένα, ίσως επειδή συνήθισα με το άλλο. Αλλά και τα beauty blender έτσι είναι. Ουλαλά! Τέλεια κάλυψη. Εντάξει, εγώ δεν έχω πολύ πρόβλημα με τους μαύρους κύκλους, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία κάλυψη. Να συνεχίσουμε μάλλον τώρα με το Glow Gasm από την Charlotte Tilbury και είναι το Pink Gasm. Παιδιά, τα αγαπώ πραγματικά, δεν ξέρω τι άλλο να πω γι' αυτό. Είναι το πιο ωραίο ρούζ που έχω βάλει ποτέ μου. Και σου αφήνει μια λάμψη. Άλλο να το βλέπετε και άλλο να σας το λέω, πραγματικά. Τόσο φυσικό, τόσο όμορφο. Και μετά πάνω το highlight κάθεται άλλο πράγμα. Θα βάζω έτσι και λίγο στην τούλα. Να γλυκάνει. Δείτε τι ωραία που γυαλίζει από μόνο του. Δεν έχω βάλει τίποτα τώρα, ας πούμε, και φαίνεται σαν να φοράω highlight. Θα συνεχίσω με τη MAC. Το Global Glow είναι αυτό εδώ. Ταιριάζει άψογα με αυτό το συγκεκριμένο το πιγκάσμα. Και θα πάρω έτσι λίγο και εδώ. Αυτό το πινέλο είναι από Morphe, το M405. Το πήρα εξτρά από το τέτοιο που σας είχα δείξει, το τσαντί που σας είχα δείξει με τα πινέλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι φυσική τρίχα, είναι τέλειο, 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 τέλειο. Κάτω ευχαριστημένη είμαι, κάτω ευχαριστημένη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με το contouring. Θα χρησιμοποιήσω από την Anastasia, είναι η Contour Kit Palette της.
όλα τα χρώματα εγώ το παίρνω, έτσι και βάζω. Θα συνεχίσουμε με τα highlight, εννοείται. Τα οποία δεν θα μπορούσε να είναι άλλα από τη Sofra το Glow Up, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό kit που πρέπει να έχεις, νομίζω. Είναι αυτό εδώ. Και σήμερα, επειδή έχουμε βάλει άσπρο, λέω να σας βάλω αυτό, να παίξουμε με αυτά τα δύο. Ένα ακόμα πάρα πολύ τέλειο πινελάκι που είναι αυτό εδώ, που ήταν όμως μέσα στο τσαντάκι που σας έδειξα της Morphe. Αλλά δεν γράφουν αυτά δυστυχώς πάνω τι νούμερα είναι. Θα τα ψάξω και θα σας τα βάλω όμως. Λοιπόν, παίζω με αυτά τα δύο, το ροζ και το άσπρο. Και θα δείτε τώρα εδώ. Τι, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Τι βγαίνει έτσι. Θεέ μου. Το κατεβάζω και λίγο προς τα κάτω για να αναμειχθεί λίγο με το ρούζ, γιατί αλλιώς φαίνεται πολύ άκυρο. Καλέ, πολύ frosting είμαι σήμερα. Όχι μόνο frozen, είμαι frosting, κυριολεκτικά. Πάμε να φτιάξουμε φρυδάκια και θα χρησιμοποιήσω από Anastasia το medium brown, είναι το deep pomade. Έχει το πιο ωραίο πινελάκι που έχεις δει ποτέ σου, είναι πάρα πολύ λεπτό, με τέλειο βουρτσάκι. Πρώτα θα χτενίσω τα φρύδια μου προς τα πάνω και μετά όπου έχει κενά θα συμπληρώσω. Είναι μαγικό, πραγματικά δεν το πίστευα, αλλά ισχύει. Έτοιμο κιόλας το ένα φρύδι. Δεν έχει πολλά κενά το δικό μου το φρυδάκι, ευτυχώς. Αυτό έχει λίγο πιο πολύ. Με δυσκολεύει λίγο περισσότερο πάντα. Τέλεια. Έτοιμο και το άλλο φρυδάκι. Θα χρησιμοποιήσω και τη Anastasia το medium brown, το deep brown gel. Brown gel, το οποίο, παιδιά, βοηθάει πάρα πολύ. Δεν το ήξερα ότι όντως είναι, κάνει αυτό το πράγμα, αλλά βοηθάει πάρα πολύ, εκτός από το να κρατηθούν οι τρίχες σε εκείνο το σημείο, να φαίνεται ομοιόμορφο το φρύδι, ότι το χρώμα του δηλαδή, και χωρίς να έχεις προσθέσει, ας πούμε, στο άλλο gel από την πομάδα, συγγνώμη. Τέλειο! Λοιπόν, και το μόνο που μας έχει μείνει είναι το κραγιόν και η μασκαρίτσα. Θα βάλω μάσκαρα off camera, θα χρησιμοποιήσω της Maybelline, την Huma X Maybelline, η οποία είναι μια μάσκαρα σε limited edition, που είναι η αγαπημένη μου. Λοιπόν, έβαλα και τη μασκαρίτσα μου, δεν θα βάλω λεφαρίδες, γιατί επειδή είναι πρωινό, είπαμε, πρωινό, απογευματινό, βραδινό, όλο μαζί, ένα all day makeup. Δεν θα βάλω λεφαρίδες, αλλά θα χρησιμοποιήσω από Pat McGrath το κραγιόν, το οποίο μου έχει κερδίσει την ψυχή πραγματικά, 1995 Lipstick Rouge, τέλος πάντων κάτι στα ιταλικά λέει, στα γαλλικά λέει, συγγνώμη, είναι το 1995 η απόχρωση, είναι αυτό εδώ. Και θέλω να σας πω ότι πραγματικά το φοράς από το πρωί ως το βράδυ και δεν κουνιέται, γιατί στεγνώνει. Λοιπόν, και θα φιξάρω το make-up μου με τη Huda το Resting Boss Face. Λοιπόν, πραγματικά είναι ένα από τα πιο καλά setting spray που έχω βάλει ποτέ μου. Απλά μυρίζει λίγο έντονα.
Πάντα παίρνω μια ανάσα, ψεκάζω. Το ίδιο λέω και στις πελάτησές μου να κάνουν. Και τώρα έχει στεγνώσει, οπότε δεν μου μυρίζει τόσο έντονα. Αυτό είναι το μόνο του μείον. Αυτό είναι το retrograde makeup μου. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε σύντομα. Φιλάκια πολλά!